Καλή σας μέρα. Θα ήθελα να διορθώσω λίγο τον συνάδελφο τον κύριο Παναγιώτοπουλο. Να με διορθώσετε. Δεν είμαι εγώ ο πρωταγωνιστής, είναι η εκπαιδευτική. Οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι εκπαιδευτικοί στα σχολεία, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει το νέο μάθημα των θρησκευτικών, ένα μάθημα ανοιχτό, ένα μάθημα που ενημερώνει, μορφώνει τα παιδιά για το σύνολο του θρησκευτικού φαινομένου και βέβαια με μια έμφαση στην Ορθοδοξία. Το έχουν αγκαλιάσει, το κάνουμε με έναν παιδαγωγικά ελκτικό τρόπο, αυτό είναι το νέο πρόγραμμα και έχουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα όπου έχουν έρθει στο Υπουργείο. Υπάρχει διαφορετική άποψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα φτάσουμε και εκεί και θα δούμε αν το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αρμοδιότητα να κρίνει το περιεχόμενο των μαθημάτων. Σε σχέση με τη συνταγματικότητα. Ναι, ναι όμως, θα φτάσουμε και εκεί. Έχει σημασία όμως ότι σήμερα, ένα χρόνο, δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του μαθήματος, επί ένα χρόνο κυκλοφόρησαν οι φάκελοι των μαθητών, που είναι ουσιαστικά βιβλία οι φάκελοι, σε πειραματικό στάδιο. Άρα λοιπόν με άλλο περιεχόμενο από το προηγούμενο, κύριε Φίλη. Με άλλο, βεβαίως. Είναι νέα μαθήματα, νέο μάθημα από τα θρησκευτικά σχολεία. Μάλιστα. Και υπάρχει μια, επαναλαμβάνω, μεγάλη ανταπόκριση από τους εκπαιδευτικούς και από τους μαθητές. Ένα μάθημα που ήταν απαξιωμένο τόσα χρόνια, σιγά σιγά, επειδή είναι ελκτικό, επειδή μιλάει για τα σύγχρονα προβλήματα και τις αγωνίες των παιδιών, επειδή θέλει να μάθει το διπλανό παιδάκι που έχει άλλο θρήσκευμα τι πιστεύει ακριβώς. Και ποια είναι και η πραγματικότητα της παράδοσης της Ορθόδοξης. Αυτό γίνεται... καταγράφεται δηλαδή μέσα από τις αίθουσες διδασκαλίας. Καταγράφεται και από το μεταφέρουν δηλαδή οι καθηγητές ότι κοιτάξτε, έχουν περισσότερη συμμετοχή πια τα παιδιά. Βεβαίως. Και επίσης υπήρχε μια πρόσκληση από ακραίους κύκλους να επιστραφούν τα βιβλία αυτά, οι φάκια των μαθητών στο Υπουργείο. Και κάτω από το 1% των μαθητών επιστρέψανε και γονείς μαζί βεβαίως τα βιβλία αυτά. Κάτω από το 1%. Να δούμε λίγο κύριε Φίλη, τι αλλαγές περιλάμβανε η δική σας απόφαση σε σχέση με το προηγούμενο περιεχόμενο του φακέλου διδασκαλίας. Και ποιες τι αλλαγές έγιναν και στην πορεία μετά από εσάς. Για να καταλάβουμε και για ποιο λόγο υπάρχουν οι αντιδράσεις αυτές και εκ μέρους της Εκκλησίας. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εγώ όταν έγινε Υπουργός Παιδείας παρέλαβα ήδη μια διαδικασία πειραματικής διδασκαλίας νέων προγραμμάτων σπουδών για τα θρησκευτικά σε ορισμένα σχολεία. Επί μία πενταετία περίπου, από την κυρία Διαμαντοπούλου νομίζω είχε ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Και είχαμε και συνεργασία και με την Εκκλησία, διότι η απόφαση είναι της πολιτείας για το περιεχόμενο των μαθημάτων πάντοτε, με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους, αλλά πάντοτε είναι λογικό να διατυπώνει την άποψή της και η Εκκλησία σε θέματα δογματικής, όχι σε θέματα παιδαγωγικής. Όταν φτάσαμε στο καλοκαίρι του 2016, είχαμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Το ΙΕΠ είχε συνομιλήσει και με παράγοντες άλλους, θεολογικούς, εκκλησιαστικούς. Ελήφθη η απόφαση, που είναι απόφαση, επαναλαμβάνω, παιδαγωγικού χαρακτήρα, εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Και εγώ προσυπέγραψα αυτήν την απόφαση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ακούστηκε και νωρίτερα ότι θα έπρεπε να περιμένουμε κι άλλο. Κοιτάξτε, όποιος να βαριέται να ζυμώσει. Δεν τον άκουσα τον άνθρωπο. Mm-hmm. Όποιος βαριέται να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινάει. Αυτά τα οποία εμείς μετά από εξαντλητικό διάλογο και με την πρωτοβουλία διακεκριμένων θεολόγων και παιδαγωγών νομοθετήσαμε, αυτά αποτελούν και τη βάση των προγραμμάτων που σήμερα ισχύουν στα σχολεία. Κατά 99% στην πορεία ελάχιστα. Θα έλεγα πιο πολύ διατυπώσεις εκφραστικά ζητήματα παρά ουσία. Ελάχιστα. Εδώ το Συμβούλιο της Επικρατείας όμως λέει για το μάθημα και τις αλλαγές ότι φαλκιδεύεται ο σκοπός της ανάπτυξης της Ορθόδοξης Χριστιανικής Συνείδησης. Αναφέρεται μάλιστα, σύμφωνα με τις διαρροές πάντα, έτσι, ότι στην Αγία Ομοούσιο για Διέρετο Τριάδα, την οποία επικαλούνται στην επικεφαλίδα τους όλα τα ελληνικά συντάγματα, δεν υπάρχει. Και στην τρίτη τάξη του Δημοτικού, ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται ως ξένος, ως προσδοκόμενος Μεσσίας, ως δάσκαλος. Θέλω να κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Θέλω να κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προφανώς αυτά που λέει η απόφαση του Συμβουλίου, δούμε τι λέει, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αφού είναι η διαδρομή. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εάν είναι αυτό το σκεπτικό. Μου επιτρέπετε κάτι. Ναι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα, βεβαίως. Δεν είναι σοβαρό το σκεπτικό των δικαστών. Αν είναι αυτά που ακούω, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Διότι το Σύνταγμα, για παράδειγμα, γι' αυτό δεν είναι σοβαρά πράγματα, δεν λέει ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε διαδικασίες, μαθήματα κλπ. Μέσα από κατηχητική ομολογιακή διάσταση του μαθήματος για να κάνουμε ορθόδοξους τους Έλληνες. Γιατί κρίνεται ως κατήχηση, βέβαια. Να ολοκληρώσω λίγο. Υπουργέ, ναι. Το Σύνταγμα δεν μιλάει για ορθοδοξία σε σχέση με τους σκοπούς της εκπαίδευσης. Μιλάει για την θρησκευτική αγωγή των παιδιών. Η θρησκευτική αγωγή είναι κάτι ευρύτερο. Η θρησκευτική αγωγή πρέπει να ξέρεις και εσύ τι λες, αλλά και ο διπλανός τι λέει.
το θρησκευτικό φαινόμενο στο σύνολό του. Σήμερα ανοίγουν τα παιδιά τηλεόραση και βλέπουν ότι γίνονται θρησκευτικοί πόλεμοι. Πρέπει να ξέρουν τα παιδιά, να καταλαβαίνουν πού εδράζεται αυτή η αντίληψη του θρησκευτικού πολέμου, για παράδειγμα. Σήμερα τα παιδιά ανοίγουν και ακούνε για ζητήματα του περιβάλλοντος. Πρέπει να ξέρουν οι θρησκείες και βεβαίως οι Ορθόδοξοι τι λένε για το περιβάλλον. Δηλαδή, πρέπει να απαντά το μάθημα των θρησκευτικών στα σύγχρονα ερωτήματα που θα πρέπει να έχει Ορθόδοξο χαρακτήρα. Όχι. Γιατί αυτό λένε από την Εκκλησία και η απόφαση του ΣΤΕ αυτό λέει. Επαναλαμβάνω, η απόφαση του ΣΤΕ είναι εκτός συντάγματος. Λυπάμαι. Το Σύνταγμα δεν μιλάει για τέτοια πράγματα. Το Σύνταγμα λέει για τη διαμόρφωση θρησκευτικής συνείδησης. Η εθνική και θρησκευτική συνείδηση βάσει του συντάγματος δεν είναι η Ορθόδοξη. Όχι, βεβαίως. Αυτό επικαλούνται. Το άρθρο 16. Επαναλαμβάνω. Δεν είναι αυτή. Είμαι σαφής. Δεν υπάρχει επίσημο θρησκευτικό, κύριε Φίλη, στη χώρα μας. Δεν υπάρχει. Υπάρχει επικρατούσα που το επικρατούσα ερμηνεύεται από τους συνταγματολόγους εδώ και 100 χρόνια, από τον Μακαρίτη Σαρίπολα, αυτή τη διακεκριμένη προσωπικότητα, ότι δεν αποτελεί αντίληψη διάκριση εις βάρος άλλων θρησκειών, αλλά διαπίστωση ότι η πλειοψηφία πιστεύει στην Ορθοδοξία. Εσείς επομένως δεν δέχεστε την Ορθοδοξία για την Ελλάδα ή τον Χριστιανισμό. Όχι, στην πρόβλημα του συντάγματος. Λέω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων πιστεύουν στην Ορθοδοξία, μάλιστα. Το σχολείο δεν είναι κατηχητικό. Μάλιστα. Υπάρχει εκκλησία για το κατηχητικό. Πρέπει να μάθει τα παιδιά για τη θρησκευτική συνείδηση. Τι εννοήσατε, κύριε Φίλη, κατήχηση στα βιβλία των θρησκευτικών στα οποία πήγατε να κάνετε. Το λέει το Συμβούλιο τη αυτό θέλει. Όχι στα προηγούμενα που τα αλλάξατε. Δεν αναφέρομαι στην απόφαση του Συμβουλίου. Έχει γίνει διεξοδικό διάλογο από θεολόγου. Κατήχηση λοιπόν που υπήρχε, υπήρχαν σημεία. Σε ποιο σημείο. Θέλετε να διαβάσετε τα προγράμματα όλα. Ένα-δύο σημεία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, γιατί ακούγεται η μία πλευρά που είναι η κατήχηση, κύριε Υπουργέ. Μα τα είπε και η άλλη κύριος... πλευρά είναι ότι θέλετε να καταργήσετε τα πάντα. Άρα κάπου στη μέση προφανώς θα βρίσκεται. Δεν υπάρχει στη μέση. Υπάρχει μία και η άλλη άποψη. Ωραία, η μία άποψη είναι αν θέλουμε να κάνουμε κατηχητικό στα σχολεία και όταν μαθαίνουν τα παιδιά μόνο για τα δόγματα της Ορθοδοξίας. Αυτό είναι ένα στοιχείο κατήχησης. Δεν υπάρχουν μέσα στα βιβλία των θρησκευτικών και οι υπόλοιπες θρησκείες. Ελάχιστα, ή δεν διδάσκονται επαρκώς. Ελάχιστα και κατά τρόπο που θα λέτε ένας περιθωριακό. Επιδερμικό. Άκουσα χθες τον Πειραιός, τον Σεραφείμ, τον Μητροπολίτη, ο οποίος καταλόγησε μεταξύ άλλων ένα συγκεκριμένο κομμάτι και θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό. Ότι υπάρχει διάκριση για τα άλλα δόγματα. Δηλαδή ότι τα άλλα δόγματα διδάσκονται με διαφορετικό τρόπο. Σε σχέση με τους Ορθόδοξους. Τους δίνεται αυτή τη δυνατότητα της κατήχησης εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, υπάρχει αυτό. Θα απαντήσω. Με το παλαιό σύστημα βεβαίως ήταν διακριτά όλα. Σήμερα το μάθημα των θρησκευτικών που θέλουμε να έχει ένα χαρακτήρα, ανέφερα νωρίτερα, όχι ομολογιακό, αλλά πλουραλιστικό, με έμφαση βεβαίως στην Ορθοδοξία, διότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά την πλειοψηφία των Ελλήνων, αλλά με άνοιγμα στις άλλες ομολογίες, στις άλλες θρησκείες, σήμερα. Όλοι διδάσκονται το μάθημα αυτό και κάποιοι επιπλέον διδάσκονται τα ζητήματα τα οποία αφορούν την δική τους ιδιαίτερη θρησκεία. Αυτό αφορά τους ανθρώπους, τους Ρωμαιοκαθολικούς, οι οποίοι είναι κυρίως στα νησιά, στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες. Και αφορά επίσης και τους μουσουλμάνους, οι οποίοι έχουν τη δική τους διδασκαλία, την κορανική διδασκαλία, αλλά θέλουμε να μάθουν και τα άλλα. Όλοι. Δέχονται, τα μαθαίνουν. Δεν μπορώ να κάνω έλεγχο, δεν είμαι μαθητής. Τα μαθαίνουν, όχι, είναι θέμα του σχολείου. Το τι μαθαίνει κάποιος είναι θέμα του σχολείου. Και πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά. Αυτά όλα, οι εξαιρέσεις που λέμε, γίνονται μέσα στο σχολείο ή. Στο σχολείο, μέσα στο σχολείο. Για τους Ρωμαιοκαθολικούς και για τους μουσουλμάνους. Ένα λεπτό. Μέσα στο σχολείο, στο πρόγραμμα του σχολείου, είναι το μάθημα που ανέφερα νωρίτερα. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα υπάρχουν πολλών κατηγοριών που αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό. Γιατί υπάρχει εξαίρεση για τους Ορθόδοξους. Δεν θα μπορούσε υπάρχει εξαίρεση, μαθαίνουν. Μα σας λέω ότι το μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο είναι ανοιχτό σε όλα τα θρησκεύματα, τα νέα προγράμματα, το βασικό του κομμάτι όμως, το ξέρουμε όλοι, προσανατολίζεται στο να μάθουν τα παιδιά ποια είναι η Ορθόδοξη παράδοση. Ίσως χώρος και χρόνος για το κάθε δόγμα, για την κάθε θρησκεία μάλλον. Δίνεται, δηλαδή το ίδιο διδακτέα ύλη. Να είναι η ίδια για τον χριστιανισμό, η ίδια για τον Ισλάμ. Όχι, διαφοροποιείται αυτό. Διαφοροποιείται δηλαδή. Με παιδαγωγικές αντιλήψεις διαφοροποιείται. Αλλά έχει μια σημασία όμως, ένα κοινό θέμα για την ανθρωπότητα, να δούμε πώς θα αντιμετωπίζουν τα διάφορα θρησκεύματα. Το θέμα του πολέμου, το θέμα της ειρήνης, το θέμα των σεξουαλικών σχέσεων, τα ζητήματα της αγάπης. Mm-hmm. Αυτά πώς το λένε, τι λένε τα θρησκεύματα. Υπάρχουν και οι ακραίες εκφάνσεις τους. Για παράδειγμα, το Ισλάμ έχει έναν ακραίο, έχει έναν εξτρεμισμό. Και η Ορθοδοξία έχει. Και η Καθολική έχει. Και οι διαμαρτυρόμενοι. Τα τελευταία χρόνια.
χρόνια, ναι, κύριε Φίλη, και από τους πολέμους. Όπως υπάρχει, όπως είπατε, ο τζιχαντισμός. Κυρίως τον. Βεβαίως υπάρχει. Το ακραίο Ισλάμ. Και γι' αυτό πρέπει εμείς τα παιδιά να δίδουμε την πραγματική εικόνα των θρησκειών και όχι τις παρεκτροπές, τις αιρέσεις από τις θρησκείες. Κύριε Φίλη, πάμε στο πολιτικό κομμάτι. Λένε όλοι οι αλλαγές Φίλη. Δεν ήταν βασική κυβερνητική πολιτική. Δεν ήταν του Φίλη, του Παναγιωτόπουλου ή της Πολάλη. Επαναλαμβάνω. Η υπογραφή η δική μου είναι τυπική. Ουσιαστική την υποστηρίζω, αλλά ήταν εκ του νόμου αναγκαία. Όλη τη δουλειά την κάνανε διαπρεπείς παιδαγωγοί και θεολόγοι στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε συνεννόηση και με την Εκκλησία. Το ότι η Εκκλησία για εσωτερικούς λόγους, δεν θέλω να εισέλθω όμως στα εσωτερικά της Εκκλησίας, αποφάσισε να αλλάξει θέση, αυτό είναι άλλη ιστορία. Ναι, όμως κύριε Φίλη, δεν δώσατε δικαίωμα εσείς ως κυβέρνηση όταν ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Καμένο, ένα βράδυ και την επόμενη εσείς δεν ήσασταν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρώτα απ' όλα, το ότι έγινε η συνάντηση δεν είναι λάθος. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός συναντάται και με την Εκκλησία και με άλλους παράγοντες. Το αποτέλεσμα. Ο κύριος Καμένος ήταν παρόν εκεί με την δικαιολογία ότι ήταν το δεύτερο κόμμα που κυβερνούσε μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Το είχαν πει το Υπουργός Εθνικής Άμυνας πάει με την Εκκλησία και συναντάται. Εντάξει. Δεν είναι το καλύτερο δυνατό, θα πει κάποιος, αλλά αυτή ήταν η πραγματική δικαιολογία. Το ότι ο Μακαριότατος με μια ιδιόδευμη αντίληψη αγάπης χριστιανικής μου επετέθη από την τηλεόραση και αξίωσε να φύγω από το Υπουργείο Παιδείας είναι γνωστά αυτά. Φύγατε όμως. Άρα πέρασε ο λόγος του. Είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός έκανε την επιλογή του. Την επιλογή που του ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος. Την επιλογή που δημοσίως αξίωσε ο Αρχιεπίσκοπος. Μάλιστα. Αυτό το στοιχείο, επαναλαμβάνω, σε μένα δεν δημιουργεί καμία πικρία. Και δεν δέχτηκα να μετακομίσω σε άλλα υπουργεία, όπως τότε μου είπε ο Πρωθυπουργός. Διότι δεν ήθελα να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι μαχόμεθα για την καρέκλα μας. Κύριε Φίλη, πολιτική κάναμε. Για να μην διαταράξει τις σχέσεις της κυβέρνησης με την Εκκλησία, έγινε αυτή η επιλογή. Για λόγους που τότε διεξοδικά αναφέρθηκα. Δεν θα ήθελα να κάνω τώρα αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει τέτοια αιτία, εσείς εντοπίσατε τέτοια. Εσείς όταν βλέπετε την Εκκλησία να μπαίνει μπροστά σε αλητήρια για το μακεδονικό, τι βλέπετε? Εδώ όμως μιλάμε για μια κυβερνητική απόφαση. Λέω, όταν βλέπετε την Εκκλησία να παρεμβαίνει με τρόπο άτσαλο σε πολιτικά ζητήματα, να βγάζει ανακοινώσεις για θέματα κυβερνητικής πολιτικής, όπως το θέμα των νομοσχέδιων για τις διαφελικές ταυτότητες. Δεν έχει δικαίωμα η Εκκλησία να συμμετέχει σε αυτά, σε αυτό το διάλογο? Έχει δικαίωμα να οργανώνει συνελητήρια για την εξωτερική πολιτική? Άλλο να συμμετέχει, να λέει την άποψή της. Την άποψη τη λέει και τη λέει μετά από έναν διάλογο εσωτερικό. Καμία αντίρρηση. Βέβαια. Μπορεί να έχει επαφή με τον Πρωθυπουργό σε αυτά τα θέματα. Απολύτως, γιατί είδαμε και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και ανταλλαγή επιστολών. Εγώ δεν κρίνω το δικαίωμα, κρίνω την πολιτική. Δικαίωμα έχουν όλοι να κάνουν διαδηλώσεις. Το θέμα είναι με τι αίτημα και με τι σκοπιμότητα. Αν υπάρχει σκοπιμότητα παρέμβαση στην εξωτερική πολιτική τη χώρα. Εδώ όμω, κύριε Φίλη, στο δικό σας, στη δική σα περίπτωση, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στι βασικέ του θέσει ο διαχωρισμό του κράτου από την Εκκλησία, με το να συμμορφώνεται. Έλεγα λοιπόν ότι δεν έχει δικαίωμα, όχι έχει, δεν έχει δικαίωμα η Εκκλησία να διοργανώνει συλλαλητήρια για την εξωτερική πολιτική. Δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει, έχει γίνει εκ παραδρομής προφανώς, να το διορθώσουμε. Για να διατυπώνει την άποψή τη. Αλλά λίμωνο αν η Εκκλησία διατυπώνει άποψη στην εξωτερική πολιτική με συλλαλητήρια. Αλίμωνο. Είναι με ερωτηματικό. Ναι. Αυτό το έχει βάλει. Ναι. 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 Ωραία. Άρα δεν έχει δικαίωμα. Να μείνουμε λίγο στο θέμα του διαχωρισμού Εκκλησίας κράτους και των αρχών του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο Πρωθυπουργός όμως, κύριε Φίλη, συμμορφώνεται σε πολλά εισαγωγικά στο δημόσιο αίτημα του Αρχιεπισκόπου για την δική σας αποβολή, πάλι σε εισαγωγικά, από την κυβέρνηση. Απομάκρυνση. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι γίνονται οι ανάλογες πολιτικές επιλογές. Για ποιους λόγους? Αυτοί εξηγήθηκαν διεξοδικά. Ήθελε μια ηρεμία σε σχέση με την Εκκλησία και η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ήταν αναγκασμένη να απαντήσει στην επιθετικότητα της εκκλησιαστικής ηγεσίας. Είναι ψήφοι, κύριε Φίλη. Αυτό. Είναι ψήφοι. Μεταφράζονται σε ψήφους. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Καλά δηλαδή και με την άλλη πλευρά για να μην έχουμε πολύ πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε πελατειακά δίκτυα στις ενορίες. Άλλοι έχουμε. Κύριε Φίλη, επειδή. Αλλά ήταν μια επιλογή απάντησης της κυβέρνησης στην εκκλησιαστική στην επιθετικότητα της εκκλησιαστικής ηγεσίας. Την οποία την κρίνετε αρνητικά, λέτε δεν έχετε πικρία, αλλά την κρίνετε αρνητικά. Διαφώνησα. Είναι σαφές αυτό. Κύριε Φίλη, επειδή αυτό. Διότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει την πολιτική της και αν έχουμε το άλοθη της Τρόικας μια φορά, δεν μπορούμε να έχουμε και το άλοθη του Ιερώνυμου στην Ελλάδα. Μήπως υπάρχει εκκλησιαστικό μνημόνιο, κύριε Φίλη? Αυτά είναι συζητήσεις. Τι εννοείται το μνημόνιο? Ένα μνημόνιο με την Εκκλησία, ώστε να μην υπάρχουν εχθροπραξίες σε διάφορα θέματα. Εχθροπραξίες δεν πρέπει να υπάρχουν. Άλλο εκτροπραξίες. Ναι, και να παρεμβαίνει. Άρα πρέπει να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι. Η κυβέρνηση ρόλοι ακολουθεί την πολιτική της για την εκπαίδευση, την εξωτερική πολιτική, για την οικονομία. Η Εκκλησία ακολουθεί το δικό της έργο που πρέπει να είναι έργο αγάπης και όχι διχασμού των πολιτών. Κύριε Φίλη, επειδή η Μέρη είπε για το Σύνταγμα και για τον διαχωρισμό κράτους-Εκκλησίας, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
υπέρ του διαχωρισμού. Και μάλιστα στην υπόθεση της απόφασης του Βουλίου της Επικρατείας, το ΚΚΕ βγήκε χθες ξεκάθαρα και είπε: αυτή η απόφαση δείχνει ότι πρέπει να γίνει διαχωρισμός. Γιατί δεν το βάζετε τόσο με τόση ένταση στην αναθεώρηση του συντάγματος? Έχει τεθεί και αυτό, έχει τεθεί το θέμα. Εσείς είστε υπέρ του διαχωρισμού? Απολύτως, δεν το συζητάμε. Είναι στοιχειώδες μέτρος προοδευτικού εξοικονομού στη χώρα μας. Θα γίνει αυτό? Δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα της Βουλής. Ναι, όμως δεν το είδαμε με μεγάλη ζέση. Τώρα ξεκινάει η συζήτηση για τον αναθεώρηση, το φθινόπωρο. Θα ξέρω. Άρα εσείς να το βάλετε το θέμα. Το βάζει επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Λένε μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει αφήσει λίγο πίσω όμως. Μήπως το έχει αφήσει λίγο πίσω από το διάλογο. Με την έννοια ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν έχει προχωρήσει. Αυτό εννοείται. Μήπως με αφορμή όμως και αυτό που λέτε ότι να έχει ένα καλό κλίμα, κάνει πίσω η κυβέρνηση. Αυτό που ξέρω είναι ότι όταν μετρήθηκε σε δημοσκοπήσει το αίτημα διαχωρισμός εκκλησίας κράτους, έχει μεγάλη πλειοψηφία, 60% των πολιτών που λένε να χωρίσει η εκκλησία το κράτος. Και το λένε οι πιστοί αυτό, προσέξτε. Το λένε οι πιστοί αυτό το πράγμα άνθρωποι. Όχι οι άνθρωποι που δεν θέλουν την εκκλησία. Που θρησκεύονται. Διότι σου λέει άλλη δουλειά της εκκλησίας, άλλη του κράτους. Τι μπερδεύονται. Και επειδή μιλάμε αυτό για... βεβαίως για να ολοκληρώσω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μην γίνουν σεβαστά αιτήματα που θα έχει η εκκλησία. Για παράδειγμα, το θέμα των οικονομικών, το θέμα της μισθοδοσίας των ιερέων. Δεν λέμε να κάνουμε πογκρόμ. Είναι αυτό. Πρέπει να διαχωρίσουμε ρόλους όμως. Άρα θα γίνει αυτό, είστε πεπισμένος ότι θα γίνει, θα προχωρήσει? Δεν είμαι πεπισμένος για τίποτα. Παρά μόνο ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να κάνει πίσω σε κάποια πράγματα. Αν δούμε ότι υπάρξουν πιέσεις, αν δούμε ότι κάτι αντίστοιχο συμβεί, κάποια άλλη παρένεση. Τα μηνύματα που δίδουμε είναι αλήθεια, δεν είναι μηνύματα τα οποία προς μία κατεύθυνση πηγαίνουν μόνο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Προχτές έγινε το συνέδριο του κόμματος, του κινήματος αλλαγής. Και εκεί υπήρξε αλλαγή στη θέση αυτή. Ενώ λέγανε με σαφήνεια το 1974 το Πασόκ, δηλαδή χωρισμό εκκλησίας κράτους, προχθές είπανε διάκριση ρόλων. Να δεχθώ ότι είναι μια διατύπωση που μπορεί να μην έχει κάποια ουσία. Έχει ουσία όμως. Το άρθρο 3 θα αναθεωρηθεί, θα καταργηθεί, αυτό έχει σημασία. Κύριε φίλε, όμως σε αυτό, για να κλείσουμε το θέμα το θρησκευτικό και να πάμε σε ένα-δύο θέματα της επικαιρότητας που είναι και τα οικονομικά. Συγγνώμη, και τα συγγνώμη, το Σύμβουλο της Επικρατείας το λέει αυτό. Λέει ότι στην επικεφαλίδα υπάρχει στο όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Αδιαιρέου Τριάδος. Είναι δυνατόν το Σύνταγμά μας να έχει την επικεφαλίδα του αναφορά στην Αγία Τριάδα? Προς τι? Αυτό είναι υποβεβασμός και της έννοιας του Συντάγματος και της έννοιας της Αγίας Τριάδας. Κύριε Φίλιο, είναι αυτό ένα. Αυτή η αναφορά έρχεται από πολύ παλιά, από τα συντάγματα του Μεσαίωνα, μετά το Μεσαίωνα στην Ευρώπη, μετά τα συντάγματα, που ήταν εν ονόματι του Βασιλέως και του Θεού. Αυτά θα κάνουμε τώρα και εμείς εδώ. Κύριε Φίλιο, όμως δέχεστε πειρά και από τον κυβερνητικό σας εταίρο. Ακούσαμε χθες τον κύριο Καμένο και άλλους βουλευτές, όπου λένε, σας χαρακτηρίζουν ακροαριστερούς, και ότι πρέπει να σέβεστε το Συμβούλιο της Επικρατείας και τις αποφάσεις. Τι συμβαίνει στην κυβέρνηση? Το Συμβούλιο της Επικρατείας το σεβόμαστε. Πρέπει και αυτό να σέβεται το Σύνταγμα όμως. Καμία απόφαση, που βεβαίως οι αποφάσεις πάντοτε θα εφαρμόζονται, καμία απόφαση όμως δεν είναι υπεράνω κριτικής. Δεν συνομιλεί με το Θεό ο κύριος Σακελαρίου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είστε άκρα αριστερά όμως, κύριε φίλη. Τώρα, ακούστε τώρα, εγώ ταμπέλες δεν βάζω. Είμαι αριστερός. Ριζοσπάστης αριστερός. Έχω θητεύσει και τα βασικά ιδεώδη της ανανοτικής κομμουνιστικής αριστεράς και σήμερα αποτελούν δική μου πολιτική και ιδεολογική υπόσταση. Είμαι ανοιχτό θέμα της οικολογίας, της δημοκρατίας. Η δημοκρατία για μένα είναι λιδία λίθος, αλλά δημοκρατία πλούσια, κοινωνική, πολιτική. Όχι με τη στενή έννοια που σήμερα ερμηνεύεται. Τις δηλώσεις των βουλευτών. Αυτό είναι ακροαριστερό? Αν αυτό λοιπόν, αυτά τα μεγάλα ιδανικά της ανθρωπότητας συγκροτούν την άκρα αριστερά, λοιπόν. Τις δηλώσεις των βουλευτών των ανεξάρτητων Ελλήνων, πώς χαρακτηρίζεστε? Συγκυβερνάτε. Ποιες από όλες? Όλοι βγήκαν χθες υπέρ. Για το συγκεκριμένο θέμα λέτε? Μα δεν είναι κάτι καινούριο. Ο κύριος Καμένος κάθε μέρα σας έχει, ο Δημήτρης Καμένος σας έχει. Τα θέματα που συζητούμε είναι πολύ σοβαρά και δεν κάνω διάλογο με τον κύριο Καμένο. Με τον κύριο Δημήτρη Καμένο. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που έχουμε και την οικονομία και τα τέτοια.